Σε ολική αποχή από τις εκλογές της 7ης Ιουλίου απειλούν ότι θα προχωρήσουν οι τεφτυλοπαραγωγοί ανά την Ελλάδα, καθώς ακόμη και σήμερα δεν έχουν εξοφληθεί για την περσινή τους παραγωγή, καθώς και τις αποζημιώσεις και τα χρήματα που έχουν να λαμβάνουν. Οι τεφτυλοπαραγωγοί αναφέρουν ότι αν δεν πληρωθούν στις αρχές αυτής της εβδομάδας για την παραγωγή του 2018 και αν δεν υπάρχει διασφάλιση για να προβούν στην παραγωγή του 2019, δηλώνουν ότι θα απέχουν από τις κοινοβουλευτικές εκλογές την ερχόμενη Κυριακή. Την προηγούμενη εβδομάδα πραγματοποιήθηκε μια συνεδρίαση του συντονιστικού των εφηλόγων τεφτυλοπαραγωγών όλης της χώρας και πήραμε μία απόφαση. Εάν μέχρι τα τέλη αυτής της εβδομάδος που διανύουμε, που πλέον φτάνουμε σε τέλη της, δεν πραγματοποιηθούν οι πληρωμές που μας έχουν υποσχεθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό και αφορούν την παραγωγή του 2018 και τα συγκόμιστα του Εύρου του 2017, να απέχουμε από τη διαδικασία των εκλογών, να προτείνουμε δηλαδή στα μέλη μας να απέχουν από τη διαδικασία την εκλογική διαδικασία. Να θυμίσουμε πως οι τεφτυλοπαραγωγοί της χώρας έχουν να λαμβάνουν 1,7 εκατομμύρια ευρώ για την καμπάνια του 2018 και άλλα 600.000 ευρώ τα οποία κατανέμονται ως εξής. 300.000 ευρώ για τα τεύπλα οριστιάδας που δεν συγκομίστηκαν λόγω του ότι έκλεισε το εργοστάσιο της ΕΒΖ στην περιοχή και ίσο ποσό από οφειλές προς μερίδα αγροτών που δεν σύναψαν συμβόλαια με την Συνεταιριστική Τράπεζα Σερών και έτσι δεν πληρώθηκαν για τα τεύπλα που παρέδωσαν το 2017. Μιλάμε για 2,7 εκατομμύρια ευρώ. Το μόνο θετικό είναι αυτό που είπατε, ότι πριν το κλείσιμο της Βουλής ψηφίστηκε η τροπολογία η οποία θα επέτρεπε να γίνουν αυτές τις πληρωμές από τον κρατικό κουρβανά. Αυτό είναι το μόνο θετικό στην όλη υπόθεση. Εμάς όμως από την ημέρα που ψηφίστηκε αυτή η τροπολογία, ενώ μας είχαν υποσχεθεί ότι πολύ γρήγορα θα γίνουν οι πληρωμές, μέχρι σήμερα δεν έχουμε δει στους λογαριασμούς μας καθόλου χρήματα. Δεδομένου όμως ότι η Βουλή έχει διαλυθεί, δεν είναι λίγο δώρο άδωρον που λέμε η όλη διαδικασία αυτή τώρα να απέχεται από τις εκλογές, καθώς μέχρι που να σχηματιστεί μια κυβέρνηση, κοιτάξτε, προφανώς δεν θα έχουμε κάποιες εξελίξεις. Κοιτάξτε να δείτε, το πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι στην ελληνική βιομηχανία ζάχαρης και στο Υπουργείο Οικονομικών. Δηλαδή στους υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου και στη διοίκηση της βιομηχανίας ζάχαρης. Από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί, η βιομηχανία ζάχαρης αυτή τη στιγμή δεν διαθέτει φορολογική ενημερότητα και ενώ τα λεφτά έχουν μπει στο ταμείο της βιομηχανίας, αλλά δεν μπορεί να το διαθέσει στους παραγωγούς. Μας είχαν υποσχεθεί ακόμα την προηγούμενη εβδομάδα ότι αυτό το θέμα θα λυνόταν το αργότερο τη Δευτέρα. Μέχρι σήμερα όμως δεν έχει παρουσιαστεί καμία εξέλιξη. Και κάτι άλλο αρνητικό είναι ότι για να λυθεί αυτό το θέμα έπρεπε να πληρωθεί ένα ποσό προς την εφορία, το οποίο αγγίζει το 35% των χρημάτων που μας οφείλονται. Και εδώ εγώ βάζω το ερώτημα αυτό, ότι 35% θα είναι από τα χρήματα των αγροτών και των εργαζομένων, δηλαδή θα κλείσουν πάλι πληρωμές με υπόλοιπα. Ο κ. Προϊκάκης αναφέρθηκε επίσης στην διαδικασία μεταβίβασης και τα προβλήματα που προκαλούνται από την καθυστέρηση έβρεξης των νέων επενδυτών. Εκτός των άλλων, εδώ και 1,5 χρόνο βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία της μεταβίβασης της βιομηχανίας ζάχαρης στον υποτιθέμενο επενδυτή που επέλεξε η κυβέρνηση. Εμείς ως τεφλοπαραγωγή βασιστήκαμε στα λόγια των κυβερνώντων και συγκεκριμένα του Υπουργού του κ. Πιτσόρλα. Προχωρήσαμε και φέτος στην παραγωγή ζαχαροτεύλων. Έπρεπε η μεταβίβαση να έχει τελειώσει πριν το Πάσχα. Την ώρα που μιλάμε δεν έχει υπάρξει καμία πρόοδος και η τεφλοκαλλιέργεια η φετινή βρίσκεται στον αέρα. Και γι' αυτόν τον λόγο πήραμε την απόφαση αυτή που προείπαμε.